Το σχολικό συγκρότημα στην Οδό Βέτσου έχει γίνει πλέον το μήλον της Έριδος για τους μαθητές δύο σχολείων, του 19ου Γυμνασίου και του 54ου Δημοτικού. Οι μαθητές του 19ου Γυμνασίου προχώρησαν σήμερα το πρωί σε κατάληψη του σχολικού συγκροτήματος. Θέλουμε σχολείο! Θέλουμε σχολείο! Θέλουμε σχολείο! Έχουμε καιρό που ζητάμε σχολείο από την αρχή της χρονιάς και κάναμε καταλήψεις και πάλι ο νομάρχης δεν έκανε τίποτα. Και πάλι που δίνει τον Δημοτικό στο 54ο, πάλι δεν είναι νόμιμο αυτό. Ζητάμε ένα γυμνάσιο για μας. Η ιστορία κρατάει χρόνια. Μαθητές και γονείς υποστηρίζουν ότι το νέο κτίριο ανήκει στο 19ο Γυμνάσιο βάσει απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τις 14 Δεκάτου 2000. Μας δίνουν το χαρτί εμάς να έρθει ότι θα γίνει εδώ το κτίριο για γυμνάσιο. Και τώρα κοροϊδεύουν. Με ποιους παίζουν δηλαδή συνέχεια? Με τα παιδιά μας? Το ίδιο σχολικό συγκρότημα διεκδικεί και το 54ο Δημοτικό Σχολείο βάσει νέας απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Γονείς και μαθητές υποστηρίζουν ότι στην περιοχή δεν υπάρχει γυμνάσιο, σε αντίθεση με τα δημοτικά σχολεία που είναι αρκετά. Εδώ έχουμε ένα σχεδιάγραμμα το οποίο μπορείτε να δείτε. Μια περιοχή η οποία περικλείεται μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου, Αγίου Ιωάννου Πράτσικα, Ανθίας, περιοχή Λαδόπουλου, δεν υπάρχει ένα γυμνάσιο. Όλοι γνωρίζουν ότι η απόσταση από εδώ στα Κρύα Ιτερών είναι πολύ μεγάλη και δεν υπάρχει στην κοινωνία. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορούμε άλλο, δηλαδή, και ούτε ο καθένας να παίζει στις πλάτες των δικών μας των παιδιών. Και ούτε εμάς μας ρωτάει πώς θα φύγουμε από εδώ και πώς θα πάμε τα παιδιά μας. Είναι 5 δημοτικά και κανένα γυμνάσιο στη γειτονιά μας. Θέλουμε κι εμείς ένα γυμνάσιο δικό μας. Πάντως, οι μαθητές του 19ου Γυμνασίου δηλώνουν ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Άμα δεν γίνει τίποτα σήμερα, Δευτέρα, Τρίτη, εμείς εδώ θα είμαστε και τις επόμενες ημέρες, αρκεί και να βρούμε το σχολείο το δικό μας, να μας δώσει ένα γυμνάσιο. Δευτέρα εδώ θα είμαστε πάλι. Καταλήψει συνέχεια.